Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Ινουσών, τον Καπτεστέφανο Βογιατζή. Δήμαρχε, πείτε μου λίγο πώς είναι η κατάσταση σήμερα στις Ινούσες μετά την χθεσινοβραδινή χιονόπτωση και ποια είναι τα προβλήματα στο νησί. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το πρωί που ξύπνησε ο κόσμος είδαμε ξαφνικά ότι όλη η Ινούσα ήταν γεμάτη χιόνι. Είναι ακόμη γεμάτη, αν το δείτε φαίνεται αυτό το πτυχίο. Λοιπόν, οι δρόμοι είναι, δεν μπορούμε να περάσει ο κόσμος, αυτοκίνητα κλειστράδι, μένει ο κόσμος στα σπίτια, αποφασίσαμε να βγάλουμε απόφαση να μην λειτουργήσουν τα σχολεία, ούτε το Δημοτικό Ολυμπιαγωγείο Γυμνάσιο. Το πιο χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε 4 μέρες χωρίς τηλέφωνο, δεν έχει τηλέφωνο ο κόσμος, δεν έχουν τηλέφωνα στα σπίτια τους, έχει ηλικιωμένους που πρέπει να τους να ειδοποιούν γιατρό και τέτοια και δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν έχουν όλοι κινητά. Ναι. Ούτε ίντερνετ δουλεύει, ούτε τηλέφωνο. Έχουμε ειδοποιήσει Αθήνα, έχουμε ειδοποιήσει Χίο, όλοι μας λένε θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν υπήρχε απαγορευτικό για να πω ότι δεν μπορούσαν να έρθουν. Mm-hmm. Και οι βάρκες ταξιδεύουν και αυτό, αλλά δεν δίνουν σημασία. Δεν μας έχουν δώσει σημασία σε αυτό το πράγμα και όλος ο κόσμος είναι αγανακτισμένος με το ΟΤΕ. Μάλιστα. Τώρα, τι άλλα προβλήματα έχουμε από τη χιονόπτωση, δηλαδή έχουμε αποκλεισμένο στον δρόμο. Είναι αποκλεισμένο στο μοναστήρι, δεν μπορεί να πάει πάνω οι καλογριές εκεί και είναι και 2-3 παντροστάσια τα οποία δεν μπορούν να κάνουν πρόσβαση οι άνθρωποι να πάνε να δουν τα ζώα τους και προσπαθούμε τώρα με δικά μας μέσα να μήπως μπορέσουμε και τους ανοίξουμε το δρόμο να πάνε να δουν. Οι δρόμοι δηλαδή τώρα, Δήμαρχε, συνούσεις είναι κλειστοί. Είναι και οι περισσότεροι επειδή είναι ανηφόρες, καταλάβατε, και πάγωσε το χιόνι, έγινε κρύσταλλο κάτω, γλιστράει. Δεν μπορεί, μόνο με αλυσίδες αν έχεις μπορείς να περάσεις. Μάλιστα. Καλώς, ευχαριστώ Δήμαρχε, καλημέρα, καλημέρα αποτυχίων. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.